Θα ετοιμάσουμε μαζί ένα quiz που είναι πολύ εύκολο να γίνει, αλλά και που είναι πολύ όμορφο. Θα πάμε στο control panel. Θα πατήσουμε το quiz administration και θα βάλουμε κλικ, θα κάνουμε κλικ στο add a quiz. Το quiz που θα κάνουμε είναι να βάλει ο συμμαθητής μας και εγώ τις λέξεις στη σειρά. Put the words in the correct order. Θα βάλουμε τις οδηγίες εδώ. Έτσι, ας το κάνουμε και λίγο μεγαλύτερο. Και θα διαλέξουμε, αφού ετοιμάσαμε στις κατηγορίες την κατηγορία Word Order, και θα πάμε στο Step 2. Εδώ θα διαλέξουμε το παιχνίδι αυτό, Word Order, μόνο. Θα πάμε στο Step 3 και θα πατήσουμε το Quiz Without a Story or Text. Θα βάλουμε, έχω 6 έτοιμες, και θα κάνουμε κλικ στο Short Answer. Μας έχει βγάλει εδώ, που στο question θα βάλω αυτό. Ή θα σας πω μετά. Θα προσέξετε ότι δεν θα κάνω πάνω από 2 λεπτά. Το quiz έχει τελειώσει. Αν πατήσουμε λοιπόν εδώ Publish και πάλι Publish, όταν θα πάνε οι συμμαθητές μας ή εγώ στα quizzes, my classmates quizzes, είμαι ο Νίκος ο Νικολαίδης, να τον βρούμε, νάτος. Word order λοιπόν. Το πατάμε, το πρώτο παιχνίδι, για κοιτάξτε εδώ, να βάλουμε τις λέξεις στη σειρά. Τι λέει εδώ, C, και το επόμενο, έτσι, και το λύνουμε, το χαρίζουμε στους συμμαθητές μας, το κάνουμε εμείς, μαθαίνουμε πιο καλά αγγλικά. Είδατε πόσο εύκολο είναι. Τώρα, να πάμε εδώ, στο Test It Now, δεν μπορείτε να το λύσετε, γιατί βάλαμε εδώ αυτήν την ερώτηση. Εάν είχατε, δεν βαριόσταν και βάζατε τις λεξούλες εδώ μπερδεμένες όλες τις πρόθεσεις, θα μπορούσε να το γράψει. Αλλά πιο όμορφο είναι να το κάνετε αυτό, το word order. Το είδατε? Πόσο εύκολο είναι. Δεν χρειάζεστε πάνω από 2 λεπτά για να κάνετε ένα τέτοιο quiz. Προσπαθήστε. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να πάτε στο blog αυτό και να κάνετε ερωτήσεις εδώ. Περιμένω να δω τα αποτελέσματά σας.